Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αυτή είχε κατατεθεί πριν τη λήξη της ημερομηνίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίες ήταν και τις 36. Δόθηκε μια λύση από την διοίκηση του νοσοκομείου. Φαντάζομαι τη σύμφωνη γνώμη σας να παραταθούν οι συμβάσεις μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός αυτών των εργαζομένων είναι γνωστό ότι υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών, οι οποίες καλύπτονται με εντατικοποίηση της εργασίας τους. Λόγω αυτής της σοβαρής υποστελέχωσης εργάζονταν λοιπόν και είναι πολλά τα ρεπό και οι ώρες οι οποίες έχουν κάνει επιπλέον οι άδειες του 19 και του 20 που τους οφείλονται γιατί δεν μπορούν να λείψουν από τη δουλειά τους. Η διοίκηση λοιπόν για να λύσει αυτό το πρόβλημα της εντατικοποίησης και της μεγάλης έλλειψης εργαζομένων πάλι σκοπεύει να προσλάβει εργαζόμενους από εργολάβο για 2-3 μήνες προκειμένου να δώσει ρεπό στους εργαζόμενους. Κατανοείται του καθέναν η έλλειψη, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Εκκρεμεί, κύριε Υπουργέ, η από 34 του 20 προκήρυξη για 144 θέσεις στην καθαριότητα και 32 στην STS. Η προκήρυξη αυτή προβλέπει ωράριο εργασίας 7ωρο και όχι 8ωρο. Αν αυτό σήμαινε μείωση των ώρων εργασίας των εργαζομένων χωρίς μείωση των μισθών, θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Όμως επειδή είναι στην κατεύθυνση γενίκευσης των ελαστικών μορφών, θα έχει συνέπειες στις μισθολογικές και ασφαλιστικές απολαβές των εργαζομένων. Εκτός της αντίθεσής μας σε αυτόν τον όρο, προκύπτει και το θέμα του πώς θα αναπληρωθούν οι 3 ώρες καθημερινά. Το νοσοκομείο δεν μπορεί παρά να έχει ανάγκη καθαριότητας και εστίασης όλο το 24ωρο. Παρά την ανησυχία περί πιθανού δεύτερου κύματος της πανδημίας, η κυβέρνηση εφαρμόζει, όπως οι προηγούμενες, αυτή τη στρατηγική της ανακύκλωσης ανεργίας, της επέκτασης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων σε βάρος της μόνιμης εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Τα χιλιάδες κενά στα δημόσια νοσοκομεία, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε αναδείξει, έχουν ως αποτέλεσμα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σε συνθήκες υψηλής εντατικοποίησης και επικινδυνότητας. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα: να μην απολυθεί κανένας από τους 90 εργαζόμενους του νοσοκομείου Πέδων, των οποίων οι συμβάσεις, είπαμε, έχουν παραταθεί μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Το προσωπικό του νοσοκομείου, όπως που είναι επιτυχόντες, να προσθεθούν και αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί υπάρχει ανάγκη, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και βέβαια να δουλεύουν οι εργαζόμενοι κανονικά με πλήρη και σταθερή εργασία, με 8 ώρες και όχι με μειωμένο ωράριο και μειωμένες αποδοχές. Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε την απάντησή σας. Κύριε Κατσότη, οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνάπτουν με τους πάσης φύσεως φορείς συμβάσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Και επειδή συνέχεια το δικό σας κόμμα κάνει αυτό το λάθος, θα ήθελα να σας διορθώσω για μία ακόμη φορά ότι κακώς αναφέρεται τον όρο απολύσεις. Στην πραγματικότητα έχουμε λήξη των συμβάσεων που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν αποδεχθεί υπογράφοντας τη σύμβαση αυτή. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για απολύσεις και να δημιουργούμε εντυπώσεις. Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου και 90 εργαζόμενοι του νοσοκομείου Πέδων, το είπατε κι εσείς, βρίσκονται στη θέση τους, έχοντας παραταθεί η σύμβασή τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, πρώτον λόγω της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 1ης Μαΐου του 2020, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, και δεύτερον, δεν έχουν αναρτηθεί και ανακοινωθεί τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για το νοσοκομείο, από τα οποία θα προσληφθούν 118 άτομα προσωπικού καθαριότητας και 26 άτομα προσωπικού εργατών βοηθητικών εργασιών για 12 μήνες. Επιπλέον, το νοσοκομείο έχει προβεί στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προκειμένου να ενισχύσει τις εργασίες αυτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και καμία απόλυση δεν υφίσταται μέχρι στιγμής. Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, από τον οποίο αναμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων και οι οποίοι θα προσληφθούν,
καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου στο πλαίσιο που προβλέπεται από την προκήρυξη. Και αυτό σημαίνει ότι για το έργο της καθαριότητας που προβλέπει η προκήρυξη επαρκεί το αντίστοιχο προσωπικό που θα προσληφθεί σύν το επιπλέον επικουρικό προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι αυτοί οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Πέδων είναι έως και 10 χρόνια εργαζόμενοι σε αυτό. Δεν είναι απόλυση όταν δεν θα έχουν δουλειά αύριο? Τι είναι, γιατί συνιστά αυτή η λήξη, όπως λέτε, του ορισμένου χρόνου? Είναι μία επιλογή των εργαζομένων να είναι για 5 μήνες, για 6, για 10 χρόνια με 5 μήνες, 6 μήνες συμβάσεις? Είναι επιλογή τους? Πώς εσείς λοιπόν λέτε ότι είναι σε γνώση τους? Δηλαδή είναι μία επιλογή τους να δουλέψουν 6 μήνες και μετά να φύγουνε? Ή η ανάγκη του νοσοκομείου για 6 μήνες? Γιατί λοιπόν το νοσοκομείο δεν επιλέγει τη σύμβαση αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα? Δεν είναι λοιπόν απόλυση για αυτόν τον εργαζόμενο? Τι είναι, λήξη? Είναι απόλυση, κύριε Υπουργέ. Και κάθε σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι απόλυση. Γιατί στερεί το δικαίωμα στη δουλειά του κάθε εργαζόμενου. Και δεν είναι λύση η ανακύκλωση της ανεργίας. 6 μήνες ο ένας, 6 ο άλλος. Λύση είναι να έχει γεμάτο το πιάτο το φαΐ ο εργαζόμενος στο σπίτι του, που βέβαια το στερείται με αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Λέτε ότι δίνουν το δικαίωμα η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου να κάνετε αυτή την παράταση των συμβάσεων μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Και γιατί να μην δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, οι ανάγκες του νοσοκομείου, αυτοί οι εργαζόμενοι είναι αορίστου χρόνου, και να προσθεθούν σε αυτούς που έχει γίνει ο διαγωνισμός για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες? Και να μην παρατηρείται αυτό το γεγονός, να μην παίρνουν ρεπό, να μην παίρνουν τις άδειες του 19, του 20 και να υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε εργολάβο, να παίρνουν εργολαβικούς για 2-3 μήνες για να μπορούν να παίρνουν τα ρεπό τους, να ξεκουραστούν οι ίδιοι εργαζόμενοι από την ιδιωτικοποίηση της δουλειάς? Γιατί να μην υπάρξει αυτή η λύση από την πλευρά της κυβέρνησης? Εμείς θεωρούμε ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες αυτοί οι εργαζόμενοι, όπως λέτε, τη στιγμή που τώρα θα προχωρήσετε σε εργολαβικούς για να πάρουν οι εργαζόμενοι τα ρεπό τους. Το ίδιο θα γίνεται και μετά. Ήταν 140 οι εργαζόμενοι. Πολλοί για διάφορους λόγους έφυγαν. Δεν άντεξαν αυτή την εντατικοποίηση και έμειναν 90. Και αυτό είναι ένα θέμα που, αν θέλετε, αφορά το Υπουργείο, που πρέπει να διασφαλίσει σε ένα νοσοκομείο Πέδων την καθαριότητα αυτή που απαιτείται, την εστίαση αυτή που απαιτείται, και να μην έχει εργαζόμενους ελαστικούς τώρα 6 μήνες τον ένα, μετά 6 μήνες τον άλλον. Προσωπικό τέτοιο που πράγματι θα ελέγχεται και θα διασφαλίζει αυτό που πρέπει σε ένα νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν πάνω σε αυτό ζητάμε αυτοί οι εργαζόμενοι να γίνουν αορίστου χρόνου, να διασφαλιστεί ότι ο διαγωνισμός θα προχωρήσει άμεσα, να καταλήξει δηλαδή, για να πάρουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία του νοσοκομείου Πέδων.